συνηθίσω για το όπως τους εκπότες. Καταρχήν να σας συνηθώ, είμαι ο Στάθης ο Ιωσήφιδης. Δεν είμαι επαγγελματίας ομιλητής. Το υπάρχει το είναι κτηνίατρος, θα είναι σε λίγο δηλαδή. Ζω τέχνης είναι προς το παρόν. Εκπροσωπώ την ελληνική την κοινότητα open source εδώ στην Ελλάδα μαζί με ακόμα 30 παιδιά. Τους βλέπετε στην... Λοιπόν, καταρχήν να ξεκινήσουμε την ιστορία. Πώς ξεκίνησε όλη η ιστορία. Το ξεκίνημα όμως ήταν γύρω στο 1994. Το 1994, αν θυμάμαι καλά, ήταν η χρονιά που ξεκίνησε και το Linux, ο Linux Torvalds. Εκείνες τις εποχές δηλαδή. Το όπως είχε κυκλοφορήσει σε δύο εκδόσεις, προσπέσουμε την personal. Λοιπόν, τώρα τι έγινε. Η Novell κάποια στιγμή είχε αγοράσει τα δικαιώματα της Open SUSE. Και τι έκανε. Τις δύο εκδόσεις, την professional και την personal, τις έκανε σε μία ουσιαστικά. Η έκδοση 9.2 ήταν η τελευταία που είχε βγει. Που υποστήριζε δύο που ήταν personal και professional. Συνήθως έβαζε αυτά τα δύο τα πραγματάκια μαζί, τα οποία είναι τα manual, και έβαζε και το DVD. Λοιπόν, τώρα τι γίνεται. Επειδή όμως ήθελα να φέρω ένα επαγγελματικό προϊόν, ξεκίνησε και ένα άλλο project, το Open Source Project, το οποίο είμαστε εμείς. Ανοιχτό πρότυπο σε προγραμματιστές, έτσι ώστε να φτιάξει κάποια προγράμματα τα οποία θα χρησιμοποιήσει μετά αργότερα, θα τα σωματώσει στο Linux. Τώρα η έκδοση είναι νεκρά. Λοιπόν, εδώ είναι το χρονοδιάγραμμα περίπου πώς έχει ξεκινήσει. Πρώτα ήταν το 2014 όπως σας είπα. Η SUSE Linux ήταν η τελευταία remaster 24 που λέει, πήγε το 2006. Η πρώτη σαν Open SUSE που ξεκίνησε ήταν το 2006 πάλι σαν 10.2 και αυτή την εποχή έχουμε την 11.3 που ήταν το 10 και τώρα θα βγει σε λίγο η 11.4. Λοιπόν, το Open SUSE τι είναι. Το Open SUSE Project τι είναι. Είναι μια παγκόσμια προσπάθεια η οποία προωθεί τη χρήση του Linux παντού, έτσι. Προσπαθεί να κάνει το Linux μια απλή διανομή για τους απλούς χρήστες, κάποιους χρήστες που χρησιμοποιούσαν Windows, να μπορέσουν πολύ εύκολα να προσαρμοστούν σε αυτό που λέμε Linux. Που λένε περισσότερο και καλό ότι είναι δύσκολο. Στην πραγματικότητα δεν είναι όμως. Το project, από ό,τι βλέπετε στη διαφάνεια, διαχειρίζεται από κάποιους ιδιώτες που είναι δοκιμαστές, δοκιμάζουν τη διανομή έτσι ώστε να προσαρμοστούν αργότερα στην Open SUSE. Έχει κάποιους μεταφραστές, έχει κάποιους που ασχολούνται με το marketing και ενσωματώνει πολλές τεχνολογίες μέσα. Σλόγαν από ό,τι λένε είναι «Here we go, fun», γιατί θα μας αρέσει να περνάμε καλά. Ποιοι είναι οι στόχοι, να μετατρέψει όπως είπα την Open SUSE σε ευκολότερη διανομή, να παρέχει ένα περιβάλλον ανοιχτού κώδικα για λιγότερο έμπειρους χρήστες, να προβήσει τη διαδικασία προγραμματισμού για τους hackers και τους προγραμματιστές και να κάνει μια απλή διανομή για τον απλό χρήστη. Από τι αποτελείται τώρα. Αποτελείται από τις καθηγητήριες αρχές, δηλαδή τη φιλοσοφία μας, τέλος πάντων, κάποιες στρατηγικές και όλα αυτά, τα οποία ακολουθούμε όλοι οι άνθρωποι της Open SUSE. Από το board που λέμε το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο ουσιαστικά φροντίζει να τηρούνται αυτές οι αρχές και είναι το μέσο το οποίο συνδέει τους σπόνσορες με το project. Σπόνσορες μας, θα έχετε δει από κάτω, είναι η Novell, είναι η EMD, είναι η IPX, κάποια IP τέλος πάντων. Υπάρχει μετά τα άτομα της, τα μέλη της Open SUSE, τα οποία αυτά εδώ πέρα για να γίνεις μέλος, πρέπει πρώτα να περάσεις από το, να εκλεγείς από το board, να σε πιστοποιήσει το board ότι θα γίνεις μέλος. Όλα τα μέλη έχουν δικαίωμα ψήφου για τις εκλογές του board. Για να βγουν δηλαδή τα μέλη του board που θα τα πούνε αργότερα. Και αποτελείται και από διάφορες ομάδες εργασίας. Ποιες είναι αυτές οι ομάδες, είναι η κοινότητα, είναι η υποστήριξη, είναι τα desktops, ανάπτυξη, υποδομή και τα project. Θα τα πούμε αναλυτικά λίγο. Έτσι τα γρήγορα κιόλα. Στην κοινότητα ποιοι ανήκουν. Ανήκουν η ομάδα που φτιάχνει όλα τα γραφικά.
το board που είπαμε παραπάνω. Η Boosters είναι η ομάδα η οποία ουσιαστικά δίνει μια όθηση σε αυτούς που θέλουν να κάνουν testing και να γράψουν κάποιο κώδικα για τη συγκεκριμένη διανομή. Το Open Source Community η οποία μας οργανώνει σαν κοινότητα. Όχι μόνο εμάς, παγκοσμίως. Τα forum, το marketing. Το marketing ουσιαστικά, marketing για βάση τόσο είναι σχεδόν το ίδιο πράγμα. Ασχολούμαστε δηλαδή με την διάδοση του λειτουργικού προς τον απλό κόσμο. Το wiki, το οποίο εκεί πέρα βάζουμε όλες τις οδηγούς μας, οτιδήποτε απασχολεί τέλος πάντων σχετικά με τη διανομή. Το weekly news, το οποίο βγαίνει και στα ελληνικά πλέον, το μεταφράζουμε, θα σας πούμε αργότερα παραπάνω για αυτό. Το documentation, το οποίο γράφουμε πώς μπορεί ο καθένας να προσαρμόσει τη διανομή, να την κάνει κατάσταση, να προσαρμόσει τη διανομή στις ανάγκες του. Το πλάνο του προσούσε, το οποίο ο καθένας μπορεί να βάλει το blog του και να εμφανίζει τα νέα του σε όλο τον κόσμο και να διαβάζουν οι άλλοι. Και βλέπετε υπάρχουν και κάποια άλλα. Υπάρχει και το Women, για βλέπω αρκετές γυναίκες κάτω, το οποίο το Linux δεν είναι μόνο για άντρες, είναι για γυναίκες και υπάρχουν πολλές. Υποστήριξη, το Open Fade Screening που λέει. Το Open Fade είναι μια πλατφόρμα που έχουμε κάνει, στην οποία μπαίνουν όλοι οι χρήστες και λένε τι θέλουν από το λειτουργικό και οι υπόλοιποι προγραμματιστές το βλέπουν και ψηφίζουν αν θέλουν ή αν μπορούν να το κάνουν να εφαρμοστεί στις επερχόμενες διανομές. Το localization, το οποίο γίνεται μετάφραση σε όλες τις γλώσσες του πλανήτη. Να χρησιμοποιείται δηλαδή, όπου δεν ξέρω, αγγλικά, να μπορεί να είναι στα ελληνικά και να το μπορείς να το χρησιμοποιήσω. Για τον πυρήνα, για την ασφάλεια. Το release, το οποίο όταν βγαίνει μια καινούργια διανομή, ουσιαστικά αυτοί που φροντίζουν το πώς θα προωθηθεί μαζί με την ομάδα marketing στον κόσμο. Τα περιβάλλοντα εργασία. Το KD, το οποίο είναι το default περιβάλλον εργασία για το Open Source, το οποίο KD μαζί με το GNOME ουσιαστικά είναι τα δύο γραφικά περιβάλλοντα που υποστηρίζονται παρόμοια στη δικιά μας διανομή. Δεν λέξει την XFC. Υπάρχουν βέβαια και άλλα, όπως το Enlightenment και διάφορα άλλα. Ανάπτυξη. Εδώ πέρα είναι κάποιες γλώσσες προγραμματισμού, τα οποία είναι άγνωστες λέξεις για εσάς, προφανώς. Δεν σας απασχολούν περισσότερο, απασχολούν τους προγραμματιστές. Εκτός αν κάποιος θέλει κάτι παραπάνω, μας λέει. Υπάρχουν υποδομές τώρα. Το πρώτο που βλέπετε, το OPS, θα στο μιλήσει σωστά της αργότερα. Το YAST είναι το περιβάλλον το οποίο μπορούμε να κάνουμε εγκατάσταση κάποιων προγράμματα και hardware και software. Είναι το αντίστοιχο, όσοι είστε παραθυράτες, είναι το αντίστοιχο του control panel. Το Pacman είναι ένα θετήριο το οποίο βάζει όλα τα προγράμματα τα οποία χρειάζεται κάποιος χρήστης. Παράδειγμα τα context και να παίξει τα αρχεία API και κάποια άλλα κλειστά πρότυπα. Το Zyper είναι ένα πρόγραμμα το οποίο ουσιαστικά χάσει σε κατάσταση και μέσα από λειτουργικό αλλά και από γραφικό περιβάλλον κάποια προγράμματα. Το Lizard, το οποίο είναι μια πλατφόρμα αντίστοιχο παράδειγμα ας πούμε το Blogspot που έχει η Google, το αντίστοιχο το δικό μας είναι το Lizard, το οποίο είναι μόνο για μέλη. Πρέπει να γίνεις μέρος πρώτα για να ζητήσεις και να σου δώσουν. Υπάρχουν κάποια projects τα οποία δουλεύουμε. Το Education, εγώ δουλεύω το Medical, που είναι προς το κοντά σε μένα. Το Goblin, το οποίο ουσιαστικά είναι αυτό το Mikos, Mikos το έχουμε εμείς, που είναι για τα κινητά. Τώρα, κάποια στατιστικά. Το board που σας είπα νωρίτερα αποτελείται από 6 μέλη. Ο διευθύνοντας σύμβουλος ορίζεται από την Novell. Και λογικά πρέπει να είναι 3 μέλη της Novell και 3 μέλη του συγκυρώτης Open Source. Τα μέλη είναι 464 αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Όπως είπα, για να γίνει μέρος πρέπει να περάσει ουσιαστικά μια έγκριση. Τώρα, στο forum που έχουμε, βλέπετε τα στατιστικά, πόσα θέματα υπάρχουν, πόσα μέλη, πόσα ενεργά μέλη. Το καλό του forum είναι ότι έχει μια πορεία, έτσι. Τη βάζεις μέσα και μέσα σε 40 λεπτά έχεις την απάντηση. Γιατί υπάρχει κάποιος, ουσιαστικά από την Novell, από ό,τι έχω καταλάβει δηλαδή, ο οποίος είναι 24 ώρες και 24 ώρες μέσα. Και οποιαδήποτε απορία υπάρχει, μπορεί να μας τη λύσει. Και εδώ είναι κάποιες πηγές οι οποίες έχω χρησιμοποιήσει. Αυτά. Αν έχετε κάποια ερώτηση. Πολύ ευχαρίστηση. Το KDE όπως είναι όπως και στα ουγού του περίπου το πράγμα. Ναι. Να σας πω γενικά, δεν ξέρω πώς έχετε σκεφτεί το Linux.
το Linux σαν Linux είναι ουσιαστικά γραφικό περιβάλλον. Δηλαδή και οι δύο έχουν όλες τις διανομές. Ναι. Γνώμη έχουν όλες τις διανομές. Δηλαδή παίρνει το γραφικό περιβάλλον. Οι όλες τις διανομές που ουσιαστικά είναι οι ίδιες. Εντάξει, τώρα κάποιες βολεύουν κάποιον χρήστη, κάποιον βολεύουν κάποιον άλλο. Ελπίζω να σε ευχαριστήσω. Κάτι άλλο.